Λένε ναι στον εμβολιασμό, όχι όμως στην υποχρεωτικότητα και στην αναστολή εργασίας εργαζομένων. Ο λόγος για τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ Κρήτης, οι οποίοι συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού ΕΚΑΒ. Είμαστε εδώ κατά της υποχρεωτικότητας, κατά των αντιδημοκρατικών μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση. Καταλαβαίνουμε όλοι την ανάγκη του εμβολιασμού. Πρέπει λίγο να σκεφτούμε αυτούς τους ήρωες της πρώτης γραμμής που όλοι χειροκροτούσαν τον περασμένο καιρό, ότι θα μείνουν χωρίς δουλειά, έχουν οικογένειες, στηρίζονται σε αυτούς. Άρα λοιπόν είναι η μικρότερη στήριξη που μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και να πάρει πίσω η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα, ώστε να μπορούσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι και να βρούμε μια πιο συμβατική λύση. Δεν θέλουμε την υποχρεωτικότητα. Ναι, συμφωνούμε στον εμβολιασμό. Απλά η κυβέρνηση με το κάθετο μέτρο αυτό της αναστολής της εργασίας των εργαζομένων δείχνει την ανικανότητά της ώστε να αντιμετωπίσει το θέμα. Εμείς θέλουμε να πείσει η κυβέρνηση τους εργαζόμενους που δεν έχουν εμβολιαστεί ώστε τη σημασία του εμβολίου, ώστε να τους πείσει να εμβολιαστούν. Όχι όμως οι εργαζόμενοι να χάσουν την εργασία τους, που και αυτό θα έχει αντίκτυπο στους πολίτες, γιατί θα έχουμε μειωμένη δύναμη από την 1η Ιανουαρίου και δεν θα έχουμε τόσα στενοφόρα όσο έχουμε τώρα. Θα μειωθεί δηλαδή η επιχειρησιακή δύναμη του ΕΚΑΒ. Διεκδικούν την άμεση κατάργηση κάθε νόμου, διάταξης και εγκυκλίου που σχετίζεται με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, με τον Νίκο Καλογιαννάκη να περιγράφει τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από το Σεπτέμβριο, στην περίπτωση που δεν βρεθεί η χρυσή τομή. Είναι σίγουρο ότι θα βγουν πολύ λιγότερα αυτοκίνητα. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή που έχουμε επιφορτιστεί όλο αυτό του COVID και τις μεταφορές και τις εισαγόμενες στα νοσοκομεία αλλά και τις επιστροφές, πράγμα το οποίο μας είχαν υποσχεθεί ότι μπορεί να λυθεί με βάν ή με κάτι άλλο από τις περιφέρειες, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Αν λοιπόν φανταστείτε με μια αύξηση περίπου πάνω από 100% των διακομιδών, τι θα γίνει όταν θα λείψουν και κάποιοι εργαζόμενοι από την υπηρεσία. Οπότε θα υπάρξει πρόβλημα. Σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό είναι επακόλουθο, όπως είπα, για τους πολίτες. Να σας πω και ένα νέο που μόλις ήρθε τώρα. Αναστέλλονται όλες οι άδειες του υγειονομικού προσωπικού από 1/9 μέχρι νεοτέρας. Όποιος είχε προγραμματίσει να πάρει την άδειά του το Σεπτέμβριο, όποιος έχει κάποια παιδιά τα οποία σπουδάζουν και πρέπει να πάει στον τόπο των σπουδών να τακτοποιήσει τα παιδιά τους, όλα αυτά τώρα ανατρέπονται. Παράλληλα, ζητούν την άμεση κατάργηση κάθε κύρωσης που θεσπίστηκε σε όσους εργαζόμενους δεν προβαίνουν σε εμβολιασμό. Όπως σημειώνουν, η τυχόν εφαρμογή της θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, διότι στερεί το ήδη υποστελεχωμένο ΕΚΑΒ από εξειδικευμένο προσωπικό. Εμείς εδώ πέρα έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 70% περίπου εμβολιασμένοι. Έχουμε ένα 30% αναβολίαστων. Σήμερα δουλεύουμε με 33% ποσοστό ασφαλείας. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τα πιο επίγοντα προσωπικά. Ζητάμε να συγγνώμη από τον κόσμο, αλλά πρέπει και ο κόσμος να καταλάβει και να είναι μαζί μας ότι αυτό το κάνουμε για αυτούς και για εμάς και για αυτούς.